Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Παλτσανιτίδης. Κύριε Παλτσανιτίδη, καλημέρα σας. Κύριε Παλτσανιτίδη, πρέπει να κλείσετε την τηλεόραση για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Σας ακούω. Ναι, πρέπει να καλημέρα. Έχετε... Για να μην υπάρχει καθυστέρηση, πρέπει να έχετε χαμηλωμένη την τηλεόρασή σας. Ναι, ναι, την κλείνω. Κύριε Παλτσανιτίδη, υπάρχει αυτή η φωτογραφία που είδαμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα News που σας αποδίδει ότι... Δεν σας ακούω καλά. Ναι, τώρα μας ακούτε. Πολύ χαμηλά, μικρά, δεν πειράζει όμως. Θα φροντίσουν οι τεχνικοί μας να... Είναι αυτή η φωτογραφία από την πρώτη σελίδα της Κόντρα News που λέει λοιπόν, ότι είναι απαράδεκτο... Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα δεν έχω καμία σχέση με Χρυσή Αυγή, ούτε με ναζισμό, ούτε με τίποτα. Εάν δείτε στη φωτογραφία, ως άτομο με αναπηρία, έχω πιάσει με το αριστερό μου χέρι τη μία τη ρόδα για να μην, μπορεί να φύγει το αμαξίδιο μπροστά και με το άλλο χέρι ξεκινάω για να χαιρετήσω τον κόσμο που είναι από κάτω και είμαι δίπλα στο Μίκη. Λοιπόν, εάν αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος, να σταματήσει και να βγάλει μία φωτογραφία ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ναζιστικοί χαιρετισμοί, θα παραπέμψω και μπορώ να σας στείλω φωτογραφίες Ολυμπιονικών που όταν παίρνουν το μετάλλιο ή οτιδήποτε σηκώνουν το δεξί τους χέρι. Λοιπόν, αυτός ο χαιρετισμός δεν είχε καμία σχέση, μα καμία, ήταν η αρχή από το ξεκίνημα του χαιρετισμού μου. Λοιπόν, δηλαδή πήγατε άλλα... να κουνήσετε το χέρι, δηλαδή και έμεινετε, σας έχουν βγάλει με τεντωμένο το χέρι, γιατί εδώ υπάρχει και μία βεβαίως, μα πώς θα κάνω, εντάξει, στη υγεία σήκωσα το χέρι, πώς θα το σηκώσω το χέρι, δεν θα σηκώσω το χέρι για να ξεκινήσω να χαιρετήσω, πώς θα χαιρετήσω. Υπάρχει μία αντίδραση από την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή, το ξέρω. Που σας κατηγορεί ναι. Ως μυσαλόδοξο εθνικιστή, που προκαλεί εδώ και χρόνια δημόσια με τις ρατσιστικές δηλώσεις του για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Πρώτα απ' όλα δεν είναι πρόσφυγες, αυτό το λέω ξεκάθαρα και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι παράνομα εισερχόμενοι στη χώρα μας και κακώς, χαρακτηρίζονται πρόσφυγες. Ένα είναι το κρατούμενο και δεν κατά είναι. Δεύτερον δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο τους συμπεριφέρονται από την κυβέρνηση. Τους έχουν πεταμένους ψυχές γιατί μένουν στοιχείο και τους έχουν μέσα στα νερά. Μάλιστα. Εάν αυτό δείχνει την αλληλεγγύη τους, ας τη δείξουν και στους Έλληνες οι οποίοι είναι άστεγοι και δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει και στους ανέργους. Και ας μην μου κάνουν εμένα μικροπολιτική αλληλεγγύης με τους πρόσφυγες τους οποίους θέλουν να μας τους περάσουν στην Ελλάδα και είναι αποκλεισμένοι από όλη την Ευρώπη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.